μετά από πολύ έτσι, σκέψη και η αλήθεια να λέγεται προβληματισμούς μεγάλους, βρεθήκαμε και κάτι παλιούς συνεργάτες, φίλους, παλιούς δημάρχους και τους εξήγησα ότι κάτι πρέπει να γίνει για την Καστοριά. Ίσως της αξίζει κάτι καλύτερο. Και με αυτή εκεί ήταν το έμπνευσμα να ξεκινήσουμε και η απόφαση ότι πλέον την πήρα, είναι οριστική και ναι, θα διεκδικήσω το Δήμο Καστοριάς. Έχετε κάνει κάποιες επαφές συνομιλίες για τα άτομα που θα αποτελούν τον κορμό σας. Πόσα χρειάζεται και με πόσα άτομα έχετε μιλήσει? Ο κορμός έχει τελειώσει σχεδόν. Έχουν μείνει κάποια μικρά ακόμα. Εμείς θα είμαστε 208 άτομα συνδυασμός και ο συνδυασμός είναι προσωπικά καθαρά επιλογή δική μου. Δηλαδή κάθε άτομο θα μιλήσει μαζί μου. Εμείς προσπαθούμε πρώτα στα χωριά άτομα που αγαπάνε τα χωριά τους να προσφέρουν στο χωριό πρώτα, να έχουν τη δύναμη δηλαδή να βοηθήσουν εκεί που θα είναι και μέσα για την πόλη ήδη έχουν αξιόλογα άτομα. Δεν σας κρύβω όμως ότι θέλει και συνέχεια και νομίζω ότι στο επόμενο διάστημα θα τα πούμε και καλύτερα. Υπάρχουν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή στα κοινά? Μερικοί ναι. Και μπορεί να ανήκουν σε κάποια άλλη ομάδα ή να έχουν... Αυτό δεν μας νοιάζει εμάς που ανήκουν ή τι ανήκουν, ούτε κομματικά, ούτε... Όχι, όχι, ομάδα ούτε κομματικά, δημοτική. Ούτε δημοτικά αν ανήκουν. Για μας τα στελέχη, αυτά που κρίνουμε ότι μπορούν να προσφέρουν και θέλουν να βοηθήσουν, δεν έχει σχέση αν είναι και κάπου αυτή τη στιγμή εν ενεργεία. Εμείς όμως, σας λέω, γίνεται μια επιλογή καθαρά για άτομα που θέλουν να προσφέρουν στη Καστοριά, γιατί τις αξίζει κάτι πολύ καλύτερο της Καστοριάς. Τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει στην παρούσα φάση και είναι από τους πρώτους σας στόχους όταν και αν εκλεγείτε Δήμαρχος Καστοριάς? Είναι κάποια πλάνα που έχετε στο μυαλό σας? Αυτά βεβαίως και θα τα ακούσει το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πλάνα, υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει προγραμματισμός, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι ακόμα νωρίς να τα πούμε. Βεβαίως μπορούμε να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στην Καστοριά. Έτσι, νομίζω ότι της αξίζει της Καστοριάς. Όλης της περιοχής βέβαια, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την πόλη της Καστοριάς. Όλου του Δήμου Καστοριάς και νομίζω ότι αυτά στη συνέχεια και αργότερα θα τα πούμε εξειδικευμένα, κάθε τομέας, κάθε τι πρέπει να γίνει στην Καστοριά. Εάν σε επανέλθουμε λίγο στο θέμα του ψηφοδελτίου, βλέπουμε ότι οι γυναίκες γενικότερα δεν ασχολούνται πολύ με την πολιτική. Ωστόσο, βάσει νόμου, ένα 10% πρέπει να αποτελεί. Ήδη είναι τελειωμένο, για να σας προλάβω, και αυτό το κομμάτι είναι τελειωμένο. Δείχνουν ενδιαφέρον οι γυναίκες να συμμετέχουν κοινά? Πάρα πολύ. Και λίγο το ηλικιακό φάσμα του ψηφοδελτίου σας, δηλαδή έχετε δώσει βαρύτητα σε ανθρώπους με εμπειρία, σε νέους ανθρώπους? Είναι ένα κράμα, είναι ένα μείγμα, είναι και πολλοί νέοι, αλλά είναι και μερικοί που είναι σε ηλικία και ξέρουν να έχουν πείρα και μπορούν να προσφέρουν. Θεωρείτε ότι τώρα έχουν γίνει σοβαρά λάθη τα οποία έχουν επιδεινώσει την κατάσταση, την ήδη κακή κατάσταση της Καστοριάς? Κοιτάξτε, ότι έχουν γίνει λάθη, φαίνεται ότι έχουν γίνει λάθη. Όταν ένα δημοτικό συμβούλιο, βλέπετε, στα 10 δημοτικά συμβούλια δεν υπάρχει απαρτία, κάτι σημαίνει ότι εκεί φταίνε όλοι. Δεν μπορεί να φταίει κάποιος ή ένας μεμονωμένος ή η πολυψηφία ή η μειοψηφία, έτσι. Αυτό νομίζω δεν αρμόζει η Καστοριά. Δεν είναι μια καλή εικόνα αυτό. Και βέβαια είναι και πολλά άλλα που θα τα πούμε στη συνέχεια.